Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το 2017 είναι εδώ, εδώ βέβαια είναι και ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα της καθημερινότητάς μας. Καφές, τσιγάρα, καύσιμα, τηλεφωνία και ίντερνετ ήδη έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα από την Κυριακή που μας πέρασε, ψαλιδίζοντας αισθητά το ετήσιο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Ποδαρικό με φόρους. Ποδαρικό με φόρους και ποδαρικό με φόρους σε μια σειρά από προϊόντα που καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Ξεκινώντας λοιπόν με τον πρωινό μας καφέ, που περισσότεροι τον χρειαζόμαστε για να ξυπνήσουμε, θα τον πληρώνουμε πιο ακριβά, τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ. Μετά τον νέο ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ, η τιμή του στο ράφι διαμορφώνεται περίπου 10 με 15% ακριβότερα, το οποίο σημαίνει πολύ, ότι... Πολύ, πάρα πολύ. Ακριβώς, για κάποιον που καταναλώνει και αρκετούς καφέδες την ημέρα θα τον νιώσει στο πετσί του. Να πούμε βέβαια ότι αυτό οι ανατιμήσεις αφορούν στο ράφι, όπου εκεί έχει μετακυληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αντίθετα στα καφέδες που πίνουμε στις καφετέρειες, όπου εκεί ένας καφές μπορεί να κοστίζει 2, 2,5 και 3 ευρώ. Η αναλογία των φόρων είναι σαφώς μικρότερη, αν σκεφτεί κανείς πόσο μικρό κομμάτι είναι η πρώτη ύλη στην τελική τιμή του καφέ. Άρα δεν περιμένουμε κάποια ανατίμηση, τουλάχιστον στον καφέ που θα πιούμε στις καφετέρειες. Καύσιμα, φωτιά ήδη, και καθώς έχουμε και το κύμα της κακοκαιρίας που αυξάνει και τα μεταφορικά, έχουμε και ένα πετρέλαιο θέρμανση που το χρειαζόμαστε, θα βάλουμε πολύ πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ήδη στα νησιά, που ούτως ή άλλως είναι ακριβότερες οι τιμές των καυσίμων, έχει φτάσει η αμόλυβη στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Όμως περιμένουμε γενικότερα αυξήσεις της τάξης των 5 με 7 λεπτών το λίτρο, γενικότερα μεσοσταθμικά σε όλα τα καύσιμα. Και μένει να δούμε πού θα διαμορφωθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί και αυτό αυξάνει από την 1η-1η, και με το χιονιά που μας περιμένει μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι αναμενόμενο ότι θα το πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά. Και τηλεφωνία. Και τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ. Εκεί έχουμε ένα επιπλέον χαράτσι της τάξης του 5% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού, είτε αυτό είναι μηνιαίος είτε διμηνιαίος. Σε αυτό το 5% έρχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το 24%. Άρα συνολικά πάμε περίπου στο 6% επιπλέον κόστος για τις. Για τους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας και κατά πάσα πιθανότητα και το ίντερνετ που έρχεται μαζί. Και τέλος τα τσιγάρα. Και τέλος τα τσιγάρα, όπου και εκεί έχουμε μια θλιβερή πρωτιά. Πλέον η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης όπου η αναλογία φόρων σε σχέση με την καθαρή τιμή είναι υψηλότερη. Έχουμε ξεπεράσει το 90% τη φορολογία και η επιβάρυνση στο σύνολο. Η διαφορά, η αύξηση της τιμής διαμορφώνεται ανάλογα με το πακέτο από το μισό έως το 1 ευρώ, ενώ δεν την γλιτώνουν και όσοι έχουν επιλέξει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς και εκεί θα πληρώνουν περίπου 1 ευρώ παραπάνω στα 10 ml group με το οποίο τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό του τσιγάρο. Ωραία, τι προσδοκά τώρα η κυβέρνηση από όλες αυτές τις αξίσεις? Οι προσδοκίες, γιατί μιλάμε για προσδοκίες, είναι τη τάξη των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και βέβαια προϋποθέτουν ότι όλες αυτές οι αυξήσεις αφενός θα γίνουν, αλλά δεν θα έχουμε και κανένα ατύχημα στο ενδιάμεσο. Θα τα πάρουνε? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί ήδη οι παράγοντες των κλάδων, κυρίως όσον αφορά τα τσιγάρα αλλά και τον καφέ, κάνουν λόγο για έκρηξη του λαθρεμπορίου. Στα τσιγάρα το λαθρεμπόριο έχει ήδη φτάσει στο 20% και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί περαιτέρω, γεγονός που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν θα πάρουν τα χρήματα από την αύξηση, αλλά υπάρχει κίνδυνος να χαθούν και τα ήδη κάποια από τα χρήματα που καταβάλλονται για την φορολογία των τσιγάρων, ενώ και για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε και λαθρεμπόριο καφέ. Δεν μιλάμε προφανώς για μικρές ποσότητες και για τα σούπερ μάρκετ, αλλά μιλάμε για τους επαγγελματίες του χώρου. Όταν χρησιμοποιείς κάποιες εκατοντάδες, κάποιες χιλιάδες ευρώ το μήνα για να αγοράσεις καφέ, ίσως να έχει νόημα πλέον το κομμάτι του λαθρεμπορίου.